μπορεί να εμποδίζει την κατάσταση αυτή. Αλλά η διαφορά των θρησκειών πρέπει να είναι εκείνη που θα αποτελεί τον ειρηνικό διάλογο για να φτάσουμε και πάλι στην ειρηνική συνύπαρξη. Ας μην το ξεχνάμε. Σήμερα στον παγκόσμιο νομικό πολιτισμό και όχι μόνο, το δικαίωμα σε μια ανεκτική πολυθρησκευτική κοινωνία αποτελεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο οφείλουμε να το σεβαστούμε και να το αξιοποιήσουμε. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, η δική σας διάσκεψη αποτελεί μια κορυφαία στιγμή στο πλαίσιο της οποίας με το παράδειγμά σας μπορείτε να διδάξετε αυτό το οποίο γνωρίζετε καλύτερα από κάθε άλλον και αυτό το οποίο μπορείτε να υπηρετήσετε. Κατά την εκτίμησή μου, την πεμπτουσία της αποστολής σας την περικλείει το ίδιο το Ευαγγέλιο. Ιδίως το πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στους μακαρισμούς, επιλέξτε εσείς εκείνον τον μακαρισμό ο οποίος λέει «Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται». Αυτή είναι η δική σας αποστολή. Διδάξτε μέσα από το σχήμα το οποίο σας πρικίζει με τη δύναμη της πειθούς και του παραδείγματος. Διδάξτε μέσα από την ανιδιοτέλειά σας τους πολιτικούς ταγούς για το δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Διδάξτε τους ότι σε τελική ανάλυση η ανθρωπότητα δύο σημεία έχει, δύο είναι τα μηνύματα τα οποία στέλνει ανά τους αιώνες. Ο άνθρωπος και η ειρήνη. Τίποτα δεν μπορεί να καλύψει αυτή την πραγματικότητα κάτω από οιοδήποτε περίβλημα και αν θελήσουν κάποιοι να το συγκαλύψουν. Και κάτι ακόμα το οποίο αφορά την Ορθοδοξία. Αφορά όλους μας. Αφορά όμως πρωτίστως εσάς. Οφείλουμε σήμερα να γνωρίζουμε, ιδίως σήμερα, ότι το σπήλαιο και η φάτνη της Βηθλεέμ δεν μπορεί να συμβιβάζονται και να αποδέχονται. Μία Μεσόγειο η οποία πλάστηκε για να συμβολίζει το φως και την ειρήνη, Μεσόγειο που μετατρέπεται σε χωνευτήρι αθώων ψυχών. Μπροστά σε αυτή την άφατη τραγωδία καμία ορθόδοξη συνείδηση δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχη. Με αυτές τις σκέψεις κηρύσω την έναρξη της διάσκεψης των Αθηνών, της διάσκεψης για τον θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό και την ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Σας ευχαριστώ πολύ.